μπερμπεντέρισα του Βασίλη Τσιτσάνη και τα σχόλια του Light για το τραγούδι προκάλεσαν την έκρηξη του Αντρέα Μικρούτσικου. Ο Light, μετά το ξέσπασμα του παρουσιαστή, απάντησε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok. Ζητάμε από μία νέα κοπέλα να κάνει, να τραγουδήσει ένα τραγούδι, συγγνώμη κιόλας, απολίθωμα, και να το φέρει τι στην νέα... Ποιο είναι το ζητούμενο αυτού του σοου? Ποιο είναι το τραγούδι το απολύθωμα? Ποιο είναι το ζητούμενο? Ποιο είναι το ζητούμενο από τον νικητή του Fame Story? Τι ζητά? Να δοκιμαστεί. Να έχει το ποιο... Παιδιά, απαντήστε μου σε αυτή την ερώτηση που κάνω. Γιατί λοιπόν δεν τους βάζουμε την άλλη εβδομάδα να κάνουν και γιόντελινγκ? Θα μπορούσε να σου πω ότι στο Fame Story στη Γαλλία να βάλουμε κάποιον να μας πει σε ιαμβικό 15-σύλλαβο κάτι απαρχαιόμενο. Λοιπόν. Ωραία ιδέα. Ναι. Είναι boring. Τι, πού το βρήκατε αυτό? Και αν αυτό είναι ιαμβικός 15-σύλλαβος με ανυπαρξία επιχειρημάτων, εγώ δεν το δέχομαι. Όλοι το είπαμε. Θα πάω σε διαφημίσει γιατί ρώτησε. Είναι ανήθικο. Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι? Είναι άμουσο. Είναι άστα να πας στο διάολο. Δεν μπορεί ο Light να μας πει τι είναι ο Χατζηδάκης, τι είναι ο Θοδωράκης, τι είναι ο Ξαρχάκος, τι είναι ελληνική μουσική, τι είναι ο Μαρκόπουλος, τι είναι ο αδερφός μου. Θα έρθει ο Light να μου λέει αν είναι boring. Ο ανύπαρκτος, ο άσχετος. Μα θα τρελαθούμε! Πάμε στα διαφημίσεις. Τι θα μείνει από αυτό το παιδί μετά από 3-5 χρόνια? Τίποτα. Που θα περάσει η μπογιά του και δεν θα μπορεί να δέρνει τους συναδέλφους του. Τι θα μείνει? Ποιο τραγούδι? Πέσε με ένα τραγούδι. Ένα στίχο που κάτι προωθεί. Μια μουσική που κάτι λέει. Ποια μη μουσική? Τώρα, Αντρέα μου. Η Παρλάτα. Θα πρέπει να εξαφανιστώ λίγο καιρό από, από τα δρόμενα. Έχω μπιφ με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Έχει μαζέψει ομάδα εκεί, τη Σούπερ Κατερίνα και όλα τα όλα τα τυπάκια εκεί του πάνελ και κάτι φίλους του από το καπί και θα έρθουν με τα πι και τις μαγκούρες στο επόμενο μου live. Έχω ενημερωθεί. Αυτό, να ξέρετε άμα εξαφανιστώ είναι γι' αυτό. Είδαμε και την απάντηση του Light στο ξέσπασμα του Αντρέα. Τι να πρωτοπιάσει πραγματικά. Δηλαδή, συμφωνώ, θα έλεγα 100% με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Θα πω 90% γιατί δεν συμφωνώ με την ένταση, γιατί και εγώ το παθαίνω αυτό. Καμιά φορά είναι του ζωδίου μας. Με την ένταση κάνεις το δίκιο σου. Αλλά επί της ουσίας, σε όσα είπε ο Αντρέα, συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολύ τους ανθρώπους που βρισκόμαστε 3,5 δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω δισκογραφίας. Οι νεότεροι, όχι μόνο να μην γνωρίζουν τα παλαιότερα, τα σημαντικά, τα οποία είναι χρήσιμα για τους ίδιους να τα γνωρίζουν. Οι ίδιοι θα διαφωτιστούν αν μάθουν. Ο Τσιτσάνης, ο Ξαρχάκος, δηλαδή είναι φάμιλο αυτό που έκανε ο Light με αυτό που είχε κάνει Σούπερ και εκεί με τον Ξαρχάκο. Λυπάμαι, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν ξέρεις. Ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του προηγούμενου αιώνα είναι η συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη. Θα την πεις απολύθωμα επειδή δεν την ξέρεις. Είμαστε με τα καλά. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι που ακόμα και σήμερα δεν σκευάζονται έτσι. Φτάνει σε ένα σημείο να μιλάς για Γιόγκελιν, δηλαδή ότι το γιαλαλαού που κάνουν στις σκανδιναβικές χώρες είναι φάμιλο των τεραστίων συνθετών σχολή, Τσιτσάνη, Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης, ας πούμε, μάθε Light, που είναι ίδια γενιά με τον Βαμακάρη και με τον Τσιτσάνη, υπήρξε ο μεγαλύτερος ρόκερ της εποχής του. Έπαιζε τον μπουζούκι σαν να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Μιλάμε για σχολές. Βγαίνεις και τις λες απολύθωμα. Χαλάρωσε λίγο, γιατί όπως πολύ σωστά είπε κάποιος άλλος, σε 35 χρόνια το Light δεν θα τον θυμάται κανείς. Τον Τσιτσάνη θα εξακολουθούν να τον θυμάται. Αντρέα, αυτό μικρού τσικό. Να σου πω κάτι, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες και συμφωνώ ότι ήταν πολύ λάθος η τοποθέτηση του Light στο live. Είναι και όχι τόσο αυτό που είπε, ίσως θα μπορούσε να πει κάτι άλλο με διαφορετικό τρόπο. Το ότι απαξίωσε τη μουσική ήταν το λάθος. Απολύθωμα. Θέλω όμως από την άλλη. Συγγνώμη, θέλω όμως από την άλλη να πω και το εξής. Ότι όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοιες αντιμετωπίσεις πάνω στα θέματα αυτά, δεν βγαίνεις και εσύ να δυναμητήσεις κι άλλο την κατάσταση. Ο Ανδρέας. Ο κύριος Μικρούτσικος βγήκε και είχε απόλυτο δίκιο, απόλυτο, θα το έλεγε σε όλα. Αλλά αυτή η υπερβολική ένταση. Ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. Οφείλει. Ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο δεν είναι μόνο η μουσική η οποία μπορεί να γιώνεται ή να μειώνεται. Ναι, ναι, ναι. Είναι και η καριέρα και η πορεία του πιο αγαπημένου του προσώπου και του αδερφού του. Είναι σημαντικό. Αναφέρθηκε και η δική του και στον αδερφό του. Και στον αδερφό του που είναι μια πολύ λεπτή γραμμή για τον ίδιο και κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο. Δεν είναι λεπτή ξελεπτή γραμμή. Δεν μπορεί να ακυρώνει ο Light όλη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Εάν δεν ξέρει, όταν πα και γίνει σε κριτική επιτροπή, όταν τα παιδιά θα παρουσιάσουν κάποια τραγούδια, τα βάζει και τα ακού και ενημερώνεσαι. Και αν δεν ξέρουν ιστορία, δεν μπορούν να έχουν μέλλον. Ο Ζαμπέ ήταν μια κορυφαία μορφή ροκά συνθέτη.
που αλλιώς ξεκίνησε το τραγούδι και αλλιώς το τελείωνε το τραγούδι. Ο νέος που είναι λάθος, λοιπόν, ο Τράπερ, καλά θα κάνει να μελετήσει τη μουσική και να ξέρει που μιλάει. Συγγνώμη λίγο. Ο νέος λοιπόν, που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, το λέω και το τονίζω και το υπογράφω. Θα μάθει με το σκληρό τρόπο το σωστό. Να τελειώσω λίγο. Πώς όμως μπορείς να σου πω το εξής. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν ψάχνω κανένα αφεντικό. Δεν ψάχνω αφεντικό για το light. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια άλλη προσέγγιση από τους μεγαλύτερους, σοφότερους και σπουδαιότερους. Όχι με το να ανεβάσει κι άλλο του τόνου. Μου επιτρέπει να σου πω, επειδή κάνουμε ραδιόφωνο εμείς και οι δύο αυτή την εποχή. Είναι στο δικό μας χέρι να μαθαίνουμε στη νέα γενιά, εγώ το λέω. Και στο ραδιόφωνο και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Στιγουρούς συνθέτες. Όταν συμμετέχω, φυσικά. Όχι. Τους λέω το εξής. Δεν δικαιούστε να μην ξέρετε τώρα πια γιατί. Γιατί βοηθάει η τεχνολογία να μάθετε. Γκούγκλαρε να δεις ποιος είναι ο Τσιτσάνης. Μπες στο YouTube να ακούσεις πέντε τραγούδια του. Εσύ light ή μπες εσύ σουπερκική να βρεις πέντε τραγούδια του Ψαργάκου. Δεν υπάρχουν ελαφρύ. Ο light είναι αυτή η προσωπικότητά του που είναι λίγο αντισυμβατική, λίγο υπηρετεί ένα άλλο πράγμα. Δικαιολογώ απόλυτα τη γνώμη και συμφωνώ με τον Ανδρέα Μικρούτσικο σε ό,τι είπε. Φυσικά. Ακόμα και στον τόνο μπορεί να σου πω. Έχει γιατί απόλυτο δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και χρειάζεται ενδεχομένως σε κάποιες τέτοιες στιγμές να γίνεται αυστηρός. Είναι δικαίωμά του και δικαιούται διανομιλή. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω ότι ο Light μπορεί η γενιά του, ναι, το είδος του. Άρα το είναι πηγετή, η γενιά του εκμηδενισμού. Δεν είναι μόνο Light. Τη αρέσει, δεν σ' αρέσει. Είναι μια ολόκληρη γενιά αυτή τη στιγμή. Δεν θα την βάλω όλου μέσα. Όμως που συμφωνούν με αυτό που είπε, ναι, ο Λάιτ. Αλλά εκμηδενίζω. Συμφωνώ ότι υπάρχει αυτή η γενιά. Το θέμα είναι αυτή η γενιά, αυτό που είπα στην αρχή, να ενημερωθεί ότι δεν είναι θέμα μόνο να μην προσβάλλει, να ενημερωθεί για την προϊστορία τη δισκογραφία, γιατί θα είναι καλό για την ίδια τη γενιά. Αυτό λέω. Ο τρόπος ο δικός σου λοιπόν, Ποσειδώνα μου, εμένα με οθεί να κάτσω να το ψάξω. Ο τρόπος του κυρίου Μικρούτσικου, με όλο το σεβασμό. Γι' αυτό είναι ότι συμφωνώ 90% σε μια φωτιά που θα έρθει να καταλάβει. Δημήτρη, διαφωνώ κάθετα. Γιατί όταν είναι κάτι που σε θίγει προσωπικά και αισθάνεσαι ότι είσαι μέρο. Αυτή τη μέρος της προσβολής, ναι. Θέλεις, σου βγαίνει αυθόρμητα. Ωραία, και ανεβάζεις. Να το επίσης, αλλά θα μάθεις τον νεότερο ότι έτσι με τη φωνή θα επιβληθείς. Άρα και ο νεότερος απάντησε με ειρωνία λοιπόν. Και συνεχίζουμε έναν μαύρο κύκλο, αντί να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να πούμε, φίλε, έλα κάτσε να σου πω, ήσουν λάθος αυτό το live που έκανες. Όταν τον προσβάλλεις τον άλλον στον αέρα, θα απαντήσει, ειδικά όταν είναι και ο Light που ξέρουμε την προϊστορία του. Απάντησε με τι, με ειρωνία. Είναι λάθος ο Light. Απάντησε με ηλικιακό ρατσισμό. Μίλησε για μαγκούρες και για πνίγκ. Μα αυτό σου λέω. Απάντησε λοιπόν, βάζεις φωτιά στη φωτιά και συνεχίζεις όλο αυτό το φαύλο κύκλο χωρίς να πηγαίνει κάπου ιστορία. Άρα που φτάνουμε. Απαντάει ο ένας, μιλάει ο άλλος. Απαντάει ο άλλος, συνεχίζει ο άλλος. Δημήτρη, στο ότι αν κάνει λάθος κατά εμέ, σε ένα 10% μόνο με την ένταση που εξέφρασε τις απόψεις του ο Ανδρέας Μικρούτσικος, διπλάσιο, τριπλάσιο, τετραπλάσιο λάθος κάνει ο νεότερος που αντί να κάτσει να σκεφτεί ότι κάποιο λόγο έχει αυτός ο άνθρωπος που μου ταχώνει έτσι ο Ανδρέας, κάποιο λόγο έχει που μου ταχώνουν ραδιοφωνική παραγωγή 35 χρόνων, κάτσε να σκεφτείς παρά να κάνεις μαγκιά και να απαντάς για μαγκούρες. Στο παιδί ο μεγάλος έχει νυθεί το μάθει, όχι ο μικρός θα μάθει από μόνος του. Όταν είσαι μέλος μιας κριτικής επιτροπής δεν μπορείς να μιλάς έτσι αφοριστικά για μεγάλα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής. Ο Λάιτ είναι λάθος, συμφωνώ. Διαφωνώ όμως ότι πάει να του βάλουμε μυαλό, ναι, κάνοντάς του έτσι και είσαι λάθος. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Το. Είναι σαν να αγιοποιούμε την νεολαία όπως έκανε κάποτε ο Λαζόπουλος στην εκπομπή του, που μόλις λάμβανε ένα mail από ένα νέο. Ο νέος δεν αγιοποιείται επειδή είναι νέος. Όχι, να και μια αλλά λογική. Δεν εκλογείται και ο μεγάλος που έχει τη σοφία να τον διδάξει σωστά να κάνει το ίδιο λάθος. Εσύ πιστεύεις ότι αν του τα έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Λάιτ θα βγάζει άλλη ένα μυαλό. Δεν το μάθουμε ποτέ αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Από την άλλη. Ο κάθε άνθρωπος, εγώ νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να ορίσει πού θέλει να κατευθυνθεί ο ίδιος του για τον εαυτό του. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να μάθω την ιστορία της ελληνικής ιστορίας ή όχι, είναι δική μου υποχρέωση. Το να φτύνει στο παρελθόν όμως δεν είναι αποδεκτό. Αυτό είναι, αισθάνομαι έτσι, και το λάθος. Ναι, αυτό. Οι νέοι αυτοί όμως απορρίπτουν το παρελθόν. Τι να κάνουμε, Ποσειδώνα. Ο άνθρωπος είναι εκεί, τον επέλεξαν. Δεν τον φέραν με το ζόρι. Συμφωνώ. Τον επέλεξαν και δέχτηκε να πάει για να είναι ο εαυτός του. Υπέρνα, αυτή είναι η δική του αλήθεια. Εμείς μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά αυτή είναι η δική του αλήθεια. Δεν πρέπει να την ακούσουμε και να προβληματιστούμε. Γιατί αυτή η γενιά τώρα τα απορρίπτει όλα αυτά. Έτσι, και αν υπάρχει σοβαρό θέμα παιδείας σε αυτή τη χώρα. Είναι μια γενικότερη αντισυμβατικότητα που έχουν υποστηρίξει γενικότερα. Εγώ ήμουν υπέρ του να είναι στην Επιτροπή και είχα πει ότι η συγκεκριμένη μουσική σκηνή, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της ελληνικής δισκογραφίας. Γι' αυτό και είπα μια φράση σημαντική τώρα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που αμφισβητούν τα πάντα γιατί έτσι γουστάρουνε,
Τους λέω εγώ φιλικά, σαν άνθρωπος που κάνει 35 χρόνια ραδιόφωνο και σας στιχουργός, ψάξτε λίγο τη δισκογραφία, το παρελθόν, γιατί η Αλεξίου είναι η Αλεξίου, γιατί ο Χατζηδάκης είναι ο Χατζηδάκης, γιατί είναι χρήσιμο για εσάς. Καλά, ένας άνθρωπος είναι χρήσιμο για τους ίδιους. Όλη τη γενιά, παιδιά. Είναι χρήσιμο για τους ίδιους. Δεν εκπροσωπεί ένας άνθρωπος όλη τη γενιά. Σίγουρα εκπροσωπεί τους φαν του, αυτούς που τον αγαπούν και τον υποστηρίζουν. Δεν θέλω, εγώ δεν είμαι υπέρ των γενικεύσεων στη ζωή μου. Γενικά. Δεν βάζω όλους τους ανθρώπους σε ένα ντουρβά. Τι είναι και εσύ κάθεσαι και πατάς, έχω σταυτεί με πέρα. Ναι. Ναι. Δες, γιατί ξέρεις, τα ακούω όλα αυτά πολύ ωραία, κάνουμε εμείς το δάσκαλο. Στο top 20 του Spotify αυτή τη στιγμή είναι μόνο τραπ τραγούδια. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι οι πιο περιζήτητοι για ζωντανές εμφανίσεις. Για ζωντανές. Playback τραγουδάνε περισσότεροι, τέλος πάντων, για, στα εξτρά. Παίρνουν ένα σκασμό λεφτά και έχουν χιλιάδες πιτσιρίκια, χιλιάδες όμως, που τους ακολουθούν φανατικά και επαναλαμβάνουν ό,τι λένε. Επιστρέψτε μου λίγο. Ποιος τους έχει, ποιος το έχει αναιρέσει αυτό. Αυτό είναι λέει ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, αλλά μην το απορρίπτουμε όλο αυτό. Όχι, πρέπει να το παρακολουθούμε και να μας προβληματίζει, αλλά να μην είμαστε με το χέρι έτσι. Γιατί αυτό δεν, εκείνη τη στιγμή τον βάζεις απέναντι αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, να σου κάνω ακόμα πιο βατό. Αν θέλει να μάθει κάποιος, δεν θα περιμένει τον Ποσειδώνα ή τον Μικρούτσικο να του κουνεί στο δάχτυλο. Τους είπαμε τώρα, εμείς πρέπει να δείτε τη μουσική την ελληνική. Αν η πηγή όμως αυτός μπορεί να τον μάθει κάποιον, τον βάζει κατευθείαν απέναντι του εχθρό, δεν θα γίνει ποτέ. Να το κάνουμε πιο εμπορικό κλείνοντάς, να το κάνουμε πιο εμπορικό κατά την άποψή μου. Αυτός λοιπόν που βγάζει πολλά λεφτά από τα έξτρα τα live του είναι στο top 20, να ξέρει ότι αν μελετήσει η ιστορία μεγάλων ερμηνευτών και συνθετών, θα εμπλουτίσει τη μουσική του με ακόμα καλύτερο τρόπο και θα βγάζει ακόμα περισσότερα λεφτά. Επίσης, αν αυτό ήταν το ζητούμενο. Το top 20 μπορεί να είναι και να τα Θεοδωρίδου με ένα λαϊκό τραγούδι. Ναι, εγώ σου λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο top 20 ήταν. Προφανώς δεν θα είναι ο Ζαμπέτας και Τσιτσάνης. Και τράπερς. Ναι, ρε καρδούλα μου, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή στο top 20 πολλά... δεν θα είναι ένα τραγούδι του Ζαμπέτα ή του Ξαρχάκου. Που έχουν πάρει παλαιότερα τραγούδια, τα έχουν φέρει στα δικά τους τα μέτρα και τα έχουν επικοινωνήσει στις νεότερες γενιές. Ναι. Βλέπει η Μίκρο που είχαν κάνει καταπληκτικές διασκευές. Και η Μέλισσα και η Μίκρο. Το θέμα είναι να είμαστε στους νέους δίπλα και όχι απέναντι, παιδιά. Εγώ αυτό θέλω να πω. Τώρα μπαίνουμε να τους έχουμε κάνουμε όλοι. Απέναντι μπαίνουμε. Κανένας δεν μπήκε απέναντι. Το θέμα είναι να δέχεσαι και το ένα, να δέχεσαι και το άλλο. Φυσικά. Να δέχομαι και το γούστο σου στην όποια μουσική ακούς, να δέχεσαι και εσύ το δικό μου. Όταν φτύνει να δέχεσαι χειρά, το παρόν, αλλά να μην ξεχνάς και το παρελθόν. Είναι, εγώ νομίζω ότι έτσι κάπου είναι, εκεί μέσα έτσι βρίσκεται η ισορροπία. Ο καθένας παρόλα αυτά, εκείνος αποφασίζει για τον εαυτό του.